την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών κενών που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πογονιού, ζητάμε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Δήμαρχος Κώστας Καψάλης. Στο Λύκειο Δολιανών υπάρχουν κενά στις θέσεις των καθηγητών γαλλικών, αγγλικών και θεολόγου. Στο Γυμνάσιο Δολιανών δεν έχει καλυφθεί η θέση του μαθηματικού και εκπαιδευτικού για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Στο Γυμνάσιο Παρακαλάμου υπάρχουν κενά φιλολόγου, μαθηματικού, καθηγητή γαλλικών, καθηγητή φυσικής αγωγής, καθηγητών τεχνολογίας και καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικού για τα εργαστήρια δεξιοτήτων και καθηγητών για τα μαθήματα οικιακής οικονομίας και κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, ενώ στο Γυμνάσιο Δελβινακίου λείπουν μαθηματικός και καθηγητές τεχνολογίας και καλλιτεχνικών. Οικονομολόγος λείπει και από το Λύκειο των Δολιανών. Για πρωτοφανές φαινόμενο τα κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι περισσότερα από το ήδη υπάρχον στις σχολικές μονάδες της περιοχής, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Πογονιού Κώστας Καψάλης, υπογραμμίζοντας πως η πολιτεία οφείλει να κάνει την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Καψάλης, είχε συνάντηση στις αρχές του μήνα με την Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Μακρύ, όπου έθεσε τα ζητήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες της περιοχής. Υπήρξαν πολλές οχλήσεις από την αρχή του έτους για τα κενά τα οποία παρουσιάστηκαν σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας και κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είχα και μια συνάντηση στις 9 Οκτωβρίου, επ' ευκαιρίας το άνοιγμα του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου της Πογονιανής, που ζητήσαμε να ανοίξει, με την κυρία Μακρύ, όπου και εκεί έθεσα τα κενά αυτά. Είδαμε όμως, βγαίνει και ο Οκτώβριος, πέρασαν 40 μέρες και πλέον από την που άνοιξαν τα σχολεία και τα κενά είναι περισσότερα, θα έλεγα, από τους υπηρετούντες σήμερα καθηγητές. Γι' αυτό έστειλα μία επιστολή και προς την πρωτοβάθμια, για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την οποία είμαι σε συνεχή επαφή, αλλά και στο Υπουργείο, για να πραγματικά τα παιδιά αυτά τα οποία φοιτούν σε αυτά τα σχολεία να έχουν την φοίτηση που αναλογούν και δικαιούνται όπως όλα τα παιδιά της Ελλάδος, τα παιδιά των πόλεων. Να έχουν και τα δικά μας παιδιά. Δεν υπάρχουν πιστώσεις. Δεν έχουν καθηγητές. Δεν υπάρχουν πιστώσεις, ανάλογες πιστώσεις. Δυστυχώς, ενώ υπήρχε δέσμευση ότι οι καθηγητές θα είναι από την πρώτη μέρα στα σχολεία, βλέπουμε, πέρασε αρκετός καιρός και υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Και δεν ξέρουμε πώς θα ακολουθήσουν ακόμα. Ο κύριος Καψάλης έκανε λόγο για μια πολιτική από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας που οδηγεί στη συρρήκνωση σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές με τον κίνδυνο λουκέτου μελλοντικά, σημειώντας πως το Υπουργείο δεν θα πρέπει να βλέπει μόνο αριθμούς, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, όπως εξήγησε ο κύριος Καψάλης, είναι οι γονείς να αναγκάζονται να παίρνουν τα παιδιά τους για να τα φέρουν πιο κοντά στα αστικά κέντρα. Κάτι που ελοχεύει τον κίνδυνο περαιτέρω ερήμωσης των περιοχών την ώρα που από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται προσπάθεια οι περιοχές αυτές να παραμείνουν ζωντανές. Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου. Και αυτά ήταν από τα ζητήματα που συζητήσαμε και με την κυρία Μακρύ. Ότι να μην λαμβάνουν τους αριθμούς, μόνο τους αριθμούς, αλλά να εξετάζουν και τις ιδιαιτερότητες όλων των περιοχών, δεν είναι μόνο στο Παγόνι, το ίδιο σημαίνει και στην Κόνιτσα, το ίδιο και στο Μέτσο και στα Τζουμέρκα, και να μην κοιτάζουν τον αριθμό των μαθητών και μόνο, αλλά και τις ιδιαιτερότητες και ότι και αυτά τα παιδιά έχουν δικαιώματα να έχουν την ίδια μάθηση, τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης, όπως και τα παιδιά των πόλεων. Και γιατί με την πολιτική αυτή είναι ένα αρνητικό στοιχείο για την περιοχή μας. Αναγκάζονται οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα πιο κοντινά κέντρα και έτσι αποξηλώνουν την περιοχή και έτσι ερημώνουν και εμείς παλεύουμε για να φέρουμε κόσμο πίσω και από την άλλη πλευρά η πολιτεία με παράλληλες ενέργειες δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με την υγεία, το ίδιο συμβαίνει και με την γεωργία, την κτηνοτροφία. Δυστυχώς και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε.